Έχουν περάσει περίπου 20 μέρες από τότε που έχουμε μπει σε καραντίνα. Μένα σήμερα λίγο μου τη βάρισε. Ήρθα μέχρι το αυτοκίνητο, όχι για να κάνω βόλτα, αλλά για να βάλω προς τη μηχανή για να μην χαλάσει η μπαταρία από την αδράνεια. Έβαλα το αυτοκίνητο για κανένα 10 λεπτό προς, να πάρει προς τη μηχανή, να φορτίσει και λίγο μπαταρία, γιατί άμα το παραμελήσεις, μετά από 3-4 μέρες μπορεί το αυτοκίνητο να μην παίρνει προς. Επομένως, προσέχω μέρα παραμέρα τουλάχιστον κατεβαίνω να το βάζω λίγο προς για αυτό το λόγο. Τώρα, σχετικά με την καραντίνα, είμαστε όλη μέρα σπίτι. Σίγουρα είναι δύσκολα, γιατί εντάξει, όταν κάποιος όπως εγώ που δουλεύω και πηγαίνω σε καθημερινή βάση, βγαίνω έξω, κάπως με κακοφαίνεται. Αλλά εντάξει, προσπαθώ τον χρόνο να το περνάω λίγο δημιουργικά. Κάνω διάφορα πράγματα. Στις προάλλες, ξέρω εγώ, έκανα ένα τσουρέκι. Έκανα μάλλον δύο τσουρέκια. Πάρα πολύ νόστιμα, πάρα πολύ αφράτα. Ανέβασα και ένα σχετικό βίντεο στο YouTube για τη συνταγή πώς γίνεται. Πραγματικά, αν σας αρέσει λίγο η μαγειρική, κάντε αυτή τη συνταγή. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία. Σας έχω κάτω και ένα link το βίντεο αυτό το σχετικό που ανέβασα με τη συνταγή με τα τσουρέκια. Κάνω διάφορες κατασκευές. Κατασκεύασα, θα σας δείξω, ένα ξύλινο ρολόι. Πήρα ξυλάκια αυτά που είναι για παγωτά. Τα είχα από παλιά αυτά βέβαια, τώρα δεν μπορείς να πάρεις ούτε τέτοια. Ούτε τα τζάμπο είναι ανοιχτά, ούτε ο μαλλιάρης που έχω εδώ στην Ευκαρπία είναι ανοιχτός να πάρεις τέτοια υλικά να κάνεις κατασκευές. Τέλος πάντων, τα είχα από παλιά και κατασκεύασα ένα ξύλινο ρολόι πάρα πολύ όμορφο. Μάλιστα έκανα και από μίμηση μιας πολύ μεγάλης μάρκας ρολογιών, μεγάλου ονόματος. Έχει πολύ πλάκα, όπως βλέπετε εδώ. Τι άλλο έκανα. Σήμερα έφτιαξε κάτι γυαλιά χάρτινα, ας πούμε. Έτσι, μια χάρτινη κατασκευή, πολύ εύκολη. Και αυτήν θα την ανεβάσω σύντομα για να δείτε, για να την κάνετε κι εσείς. Κάνω λίγη γυμναστική στο σπίτι. Λίγα βαράκια που έχουμε εκεί. Χθες προχθές βγήκα λίγο έτσι στην ταράτσα πάνω, περπάτησα. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς και όλη μέρα σπίτι. Κάπου σε πιάνει τρέλα. Αγόρασα και ένα αρμόνιο και ένα Yamaha πάρα πολύ ωραίο. Και παίζουμε διάφορα τραγουδάκια έτσι, κάτι κάλατα, κάτι έτσι απλά τραγουδάκια. Γιατί από μικρός εγώ έπαιζα λίγο αρμόνιο, μου είχαν πάρει γονείς μου ένα μικρό αρμόνιο, τώρα βέβαια αυτό είναι πολύ μεγάλο και έχει πολύ περισσότερες επιλογές. Πάρα πολύ ωραίο και κάπως έτσι να περνάμε τον χρόνο μας δημιουργικά, κάνοντας πράγματα, γιατί και συνέχεια να μπαίνεις και στο ίντερνετ και αυτό είναι μια αποβλάκωση. Μετά έβαλα Netflix να βλέπουμε τηλεόραση, αν και η αλήθεια είναι δεν το πολύ χρησιμοποιώ. Το έβαλα στην αρχή, είχε κάτι παιδικά για τον Παναγιώτη, για τον γιο μου, να βλέπει. Τα βαρέθηκε κι αυτός και τώρα κι αυτό τσάμπα το βάλαμε για ένα μήνα. Τέλος πάντων, 8 ευρώ πλήρωσα για μηνιαία συνδρομή. Τώρα τον επόμενο μήνα δεν θα το βάλω, λυπάμαι πολύ Netflix. Ακόμα και σε καραντίνα είμαστε μέχρι τότε, δεν θα ξαναβάλω. Αυτά. Το θέμα είναι να προσπαθείτε να βρίσκετε να κάνετε πράγματα πολλά, έτσι για να περνάτε το χρόνο σας δημιουργικά. Άλλοι, ξέρω εγώ, διαβάζουν. Εγώ δεν είμαι πολύ του διαβάσματος, για να πω την αλήθεια. Κάνετε διάφορα πράγματα τέτοια, έτσι δημιουργικά. Αυτά από μένα. Τι να πω, αισιοδοξία πρέπει να έχουμε και είπαμε να περνάμε το χρόνο μας δημιουργικά και να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να κάνουμε όταν ήμασταν σε φυσιολογικές καταστάσεις.
Έχουμε λοιπόν όλο το χρόνο τώρα να τα κάνουμε αυτά, είτε με τα παιδιά μας, είτε να κάνουμε διάφορα πράγματα, διάφορα χόμπι ας πούμε που δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε μέσα στο σπίτι ή δεν είχαμε χρόνο για να τα κάνουμε, και πιστεύω όλα θα πάνε καλά, θέλει αισιοδοξία και δύναμη. Αυτά από μένα, σας χαιρετώ και τα λέμε την επόμενη φορά με κάτι άλλο.